Πια ευτύχησε εδώ, βρίσκομαι στα Χανιά, λίγο έξω από τα Χανιά, στην Αγιά, στο φεστιβάλ Κερνά με Ελλάδα και έχω μπροστά μου μια σπακιανή πίτα. Λοιπόν, εκπληκτικό πράγμα. Κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη οπωσδήποτε πετυχαίνω μια τέτοια να πάω. Και κοιτάξτε, ποιο είναι το φανταστικό, μέσα έχει, δεν φαίνεται, είναι πολύ λεπτή και όμως μέσα έχει μια λεπτή στρώση με μυζήθρα και σερβίρεται με μέλι, κρητικό μέλι και είναι πραγματικά τα σπάει και τη διπλώνεις έτσι και τη τρώσεις με το χέρι. Λοιπόν, και τώρα ποιο είναι το φανταστικό πράγμα με αυτό, είναι ότι κοιτάξτε τι βρήκα εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι πίτα σφακιανή, η οποία γίνεται εδώ σε ένα εργαστήριο, αλλά είναι χειροποίητη και καταψύχεται και ουσιαστικά στο σπίτι την ξεκαταψύχεις και την ψήνεις για από 2 λεπτά πάνω στο τηγανάκι, ας πούμε, ή σε μια πλάκα, αν έχετε αυτή κρεπιέρα, οτιδήποτε τέτοιο. Και την τρως και είναι σαν να είναι εκείνη την ώρα να έχει φτιαχτεί. Δηλαδή, έτσι κι έχει φτιαχτεί εκείνη την ώρα, γιατί εσύ την ψήνεις. Αλλά είναι. Δηλαδή, έχω φάει πολλές φορές και από κυρίες και τα λοιπά τέτοιες πίτες και δεν είναι τόσο καλές. Επειδή αν δεν την πετύχει η μαγείρισα. Ενώ αυτές είναι jet. Άντε, καλή όρεξη να βρείτε κι εσείς. Σφακιανή πίτα με κριτική μυζήθρα και μέλι. Γεια! Καλή όρεξη. Τρέχει. Το μόνο που δεν είπες όμως. Τι δεν είπα. Πες το. Σφακιανή πίτα Χιωτάκης. Να βάλεις το όνομα, δεν έβαλες. Ωραία. Προϊόντα Ζήμης Χιωτάκης. Δεν μαγαμώ την πουτάνα. Πλήσια κριτική παρασκευή. Μην πλήσια, γιατί γράφει ακόμα. Ζυμωμένες με παρθένο κριτικό ελαιόλαδο. Χιωτάκη. Να το πω και κριτικά. Λοιπόν, και ένα πακέτο τέτοιο έχει μέσα 4 πίτες και είναι μισό κιλό. Και για αυτούς που ενδιαφέρονται, μία τέτοια πίτα έχει περίπου 200 ερμίδες. Θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το bletchas.gr.